Σε μια ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου. Τιμητική χαρακτήρισε την πρόσκλησή του στην εκδήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Μαρκόπουλος, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε τη βάση της παράταξης, υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία, όραμά της, έχει ένα καινούριο ευρωπαϊκό πατριωτισμό μακριά από τον φόβο που καθυποτάσει, όπως είπε, το λαό. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, πρόσθεσε ο κ. Μαρκόπουλος, η Νέα Δημοκρατία έχει την ευθύνη να ανοίξει την χαραμάδα σε αυτόν τον τόπο. Εμείς, πιστεύοντας τον τόπο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να χαράξουμε το νέο όραμα. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να περιγράψουμε τα ενδάλματα του νέου πατριωτισμού. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία, έχει την απόλυτη ευθύνη τούτη την ώρα να ανοίξει τη χαραμάδα στο φως. Γιατί οι κυβερνώντες αυτού του τόπου δεν μπορούν. Δεν είναι η θέση να περιγράψουν πού είναι το τέλος του τούνελ, πότε θα τελειώσει ο στραγγαλισμός της κοινωνίας, πότε δηλαδή οι πολίτες θα νιώσουν μια ελπίδα, αν όχι για τους εαυτούς τους, για τα παιδιά τους. Ως έτος για ένα νέο ξεκίνημα της παράταξης, χαρακτήρισε το 2011 ο πρόεδρος της Νόδε Λάρισας, κ. Δημήτρης Παπαευθυμίου, τονίζοντας την ανάγκη όλα μαζί τα στελέχη του κόμματος, οι φίλοι και οι οπαδοί του, που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, να παραμείνουν ενωμένοι, ενώ αναφέρθηκε και στο πολιτικό στοίχημα που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με την εκλογή του πρώτου αιρετού περιφερειάρχη στη Θεσσαλία. Η κυρία που ήρθαν είναι ήδη δύσκολη. Ας είμαστε ενωμένοι στη Νέα Δημοκρατία, δίπλα στον αρχηγό μας τον Αντώνη τον Σαμαρά. Και ας είμαστε συνέχεια, όπως είμαστε καλή ώρα εδώ, παντού στην κοινωνία, για να αποδείξουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για αυτόν τον τόπο. Ας είμαστε πάντα έτσι, για να μπορούμε να μεταδίδουμε δυνατά στην κοινωνία το μήνυμά μας. Το παρόν στην κοπή της πίτας έδωσαν ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, επίσης ο βουλευτής του κόμματος κ. Χρήστος Ζώης, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου και πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης.